από βραχιολάκια για όσους βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης λόγω ενδοοικογενειακής βίας, μέχρι πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να καταγγέλουν περιστατικά βίας και τρίτη, περιλαμβάνουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνης και έχουν στη βάση τους το στόχο να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία, να νιώσουν ασφάλεια και να μιλήσουν τα θύματα, αλλά και να τιμωρηθούν οι δράστες. Λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και από τρίτους δημιουργείται αρχείο ιστορικού αναφορών ενδοκοινωνικής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας. Ενισχύεται ο τρόπος που θα γνωστοποιούνται τα δικαιώματα και η παροχή της νομικής βοήθειας στα θύματα της ενδοκοινωνιακής βίας. Με το νέο πλαίσιο και τις ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα από τον περασμένο Μάιο, όχι μόνο οι καταγγελίες αλλά και οι συλλήψεις όπως και οι προφυλακίσεις δραστών ενδοοικογενειακής βίας έχουν πολλαπλασιαστεί στη χώρα. Με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι κάθετη και απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των θυμάτων. Κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις στην πατρίδα μα ε, με στοιχειοθετημένε ειχογραφίε για φαινόμενα ενδοικογενειακή βία. Ε, ε, Αναζήτησα τα στοιχεία μόνο στο αστυνομικό τμήμα ε, ομόνοια. Από την αρχή του χρόνου είχαμε 216 συλλήψει. Με αφορμή πάντω στην υπόθεση Λίτρα, που σήμερα μετά από την ανάκληση των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν, τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή, ο Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή του ανέφερε ότι υπό αυτό το πρίσμα δικαιώθηκε η στάση τη ηγεσία του Αριουπάγου, που είχε ζητήσει έλεγχο τη αρχική απόφαση για μη προσωρινή κράτηση του γνωστού δικηγόρου. Δικαιώθηκε η ηγεσία του Αριουπάγου. Δικαιώθηκε εκ των πραγμάτων. πραγμάτων από την, από την επιλογή τη. Αλλά πάλι εγώ θέλω να σταθώ επειδή πολλέ φορέ υπάρχει εντύπωση. Και νομίζω όχι άδικα ότι ασχολούμαστε μόνο με του προβλημένους Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα ε, εκατοντάδε γυναίκε έχουν το θάρρο να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Πάντω, στο δικηγορικό κόσμο, το ζήτημα της προσωρινή κράτηση, όπω επισημαίνεται, σχετίζεται με τη βαρύτητα του αδικήματο, την ποινή που προβλέπεται γι' αυτό, αλλά και μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια. Ο Άριο Πάγο, θα μου επιτρέψετε, παρότι είναι το θέμα τη συζήτηση μα, θεωρώ ότι έκανε μια άστοχη παρέμβαση στο δικαιοδοτικό όργανο, δηλαδή Ανακρίτρια, η οποία εξέδωσε αυτή την απόφαση, διότι έχει το ελεύθερο τη κρίση, το γνωρίζουμε αυτό. Νομίζω ότι το δικαστή τον κρίνουν τα νότια δικαστικά συμβούλια και όχι η εγκύκλοι του Αριού Πάγου. Την ίδια ώρα και με βάση την εμπλοκή του Αριού Πάγου, αυτό που επίση έντονα σχολιάζεται και σχετίζεται και με την υπόθεση Λίτρα, είναι πως ένα γνωστό πρόσωπο προφανώ και δεν θα πρέπει να εκφεύγει των ρυθμίσεων του νόμου. Από την άλλη, όμω, επειδή ακριβώ είναι γνωστό πρόσωπο, δεν θα πρέπει αυτό να σημαίνει τη διαφορετική και πάντω επιβαρυντική δικονομική του αντιμετώπιση. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Οι προποθέσει είναι για όλου οι ίδιε. Πότε το πότε είναι δυνατή η προφυλάξη, το πότε πρέπει να γίνει η προφυλάξη ή, ή η προφυλάξη είναι το έσκατο δικονομικό μέσο. Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ε, για όλους και για όλα. Ε, πρώτα θα ελέγξουμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να φεθεί ελεύθερος και μετά θα φτάσουμε στο έσκατο δικονομικό μέσο, γι' αυτό λέγεται και έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα. Νομίζω ότι θα μπορούσαν... υπήρχαν και άλλοι και άλλες, άλλοι περιοριστικοί όροι οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβληθούν στον συνάδελφο.